Καλησπέρα και σήμερα, ώρα 2.30 Κυριακή, μέρα Θεού, πολύ αγάπη. Επιστρέφουμε όλο το συνεργείο πίσω. Πέρα από αυτό, σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για τον παραδειγματισμό. Να με συγχωράτε για την εμφάνιση, αλλά λόγω εργασίας. Βέβαια με αυτό θέλω να αποδείξω το εξής, ότι ο πλούσιος είναι αυτός ο οποίος αν αποφασίζει ότι αυτή τη στιγμή τελειώνει και δεν ξαναδουλεύει μέχρι να πεθάνει, είναι αυτός ο οποίος είναι ελεύθερος. Δεν του πιέζουν οι ώρες, δεν του πιέζουν οι μέρες, δεν του πιέζει η δουλειά, δεν του πιέζει κανένας. Γι' αυτό το λόγο ο κάθε άνθρωπος κάνει το σωστό και παράλληλα λάθος. Γιατί σκέφτεται και ποτέ δεν τεκμηριώνει τις γνώσεις του ή να ψάχνει αν αυτές οι γνώσεις είναι σωστές ή όχι. Παραδειγματισμός. Κατ' εμένα πάντα και με τον τρόπο που μπορώ να σκεφτώ και να αποδώσω τη σωστή έννοια του παραδειγματισμού είναι ότι πρέπει ο κάθε άνθρωπος να αρχίσει να ψάχνει να ανακαλύπτει πρώτα τον εαυτό του με πάντα σωστό και αποδειγμένο τρόπο, δηλαδή να παραδειγματίζεται με άτομα τα οποία έχουν πετύχει σε διάφορους τομείς, στην υγεία, στην αγάπη, οικονομικά, με φίλους, με γυναίκες, με οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κάποιος. Όλο αυτό βασίζεται στον παραδειγματισμό, στα πρότυπα τα οποία έχουμε και ακολουθούμε στη ζωή μας. Γιατί όπως γεννιόμαστε δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, όλα πάνε καλά. Τα προβλήματα μετά έρχονται και τα προβλήματα έρχονται σύμφωνα με αυτά που σκεφτόμαστε εμείς και τις κινήσεις που κάνουμε. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να παίρνουμε παράδειγμα τα άτομα τα οποία έχουν καταφέρει και είναι ελεύθεροι. Δεν μιλάμε βέβαια ποτέ άτομα τα οποία έκαναν κακό σε κάποιον, εκμεταλλεύτηκαν τον άνθρωπο ή οτιδήποτε άλλο, γιατί αυτοί το έκαναν χωρίς αγάπη. Και σίγουρα ό,τι θα δώσουν θα πάρουν. Ό,τι παίρνεις, θερίζεις, λέει. Γι' αυτό προσπαθούμε με αγάπη να μάθουμε, αγαπώντας πρώτα τον εαυτό μας, προσπαθώντας να το κάνουμε σωστότερο, παρακολουθούμε διαρκώς και μαθαίνουμε από πετυχημένους. Ψάχνουμε, μαθαίνουμε πρώτα ποιοι είναι πετυχημένοι, στι τομείς είναι πετυχημένοι και αναλόγως το τι θέλουμε κι εμείς να πετύχουμε στη ζωή μας, κάνουμε αυτό. Δεν χρειάζεται να τρυπόμαστε ή να δημιουργούμε διάφορα συναισθήματα τα οποία μας κάνουν να χάνουμε. Το θέμα είναι να κερδίζουμε. Και κέρδος και πλούσιος είναι αυτός, είπαμε. Πού? Που αποφασίζει και λέει ότι από εδώ και πέρα σταματάω να δουλεύω, να κάνω το οτιδήποτε μέχρι να πεθάνω είμαι ελεύθερος. Τέλος. Δεν παίζει ρόλο αν αυτός θα συντηρείται με 500 ευρώ το μήνα. Δεν παίζει ρόλο αν αυτός θα συντηρείται με 500.000 το μήνα. Αυτός που μπορεί και έχει ελεύθερο χρόνο και όλες τις ανέσεις σε οτιδήποτε θέλει και επιζητεί για να είναι καλά, να προσφέρει αγάπη και να δέχεται αγάπη από τα άτομα που περιτριγυρίζεται από το Θεό τον ίδιο, πρέπει να παραδειγματίζεται σωστά. Αυτή τη στιγμή είτε καλός είτε κακός θα έπρεπε να ήμουν ελεύθερος με την οικογένειά μου, το παιδί μου και να είμαστε αραχτοί. Είτε σε ένα ξένο σπίτι, είτε σπίτι το δικό μας, είτε στη θάλασσα, είτε στην Κούβα, είτε στη Χαβάη, είτε στα Ιμαλάια, να το κάνω δεν μπορώ, γιατί δεν είμαι ελεύθερος. Πρέπει να μάθω, να εξασκούμε, να γίνω ελεύθερος. Και αυτό που κάνω προσωπικά είναι ότι διαγράφω τα πάντα ό,τι ήξερα από το μυαλό μου, γιατί αυτά που έμαθα ήταν στο 98% των ανθρώπων και μόνο 1-2% που προσπαθούν είναι ελεύθεροι. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε αρνητικά για τους ελεύθερους. Πρέπει να μαθαίνουμε. Δεν πρέπει να έχουμε κόμπλεξη για κάποιον που είναι ελεύθερος. Πρέπει να μάθουμε από αυτό. Δεν παίζει ρόλο αυτός αν έχει καταστραφεί ή αν έχει ξαναγίνει πάλι.
παίζει ρόλο εμείς τι θέλουμε να μάθουμε. Και ο κατεστραμμένος γνωρίζει γιατί καταστράφηκε και ο επιτυχημένος γιατί πέτυχε. Πρέπει να παραδειγματιζόμαστε σωστά, μαθαίνοντας, εκπαιδεύοντας τον εαυτό μας, τον εγκέφαλό μας, την ψυχή μας, το υποσυνείδητό μας. Ξυπνάμε κάθε μέρα και σκεφτόμαστε θετικά. Σκεφτόμαστε θετικά, βλέπουμε θετικούς ανθρώπους, απομακρύνουμε το αρνητικό και όλα έρχονται υπέρ μας. Όλα έρχονται υπέρ μας. Δίνοντας αγάπη, παίρνοντας αγάπη. Αγαπάμε πρώτα τον εαυτό μας. Πληρώνουμε πρώτα τον εαυτό μας. Αυτό το βίντεο βασιζόταν πάνω στον παραδειγματισμό. Θα ήθελα πολύ να σας αρέσει και για όποιον δεν αρέσει, ας παραδειγματιστεί από κάποιον που είναι καλύτερος από μένα. Τουλάχιστον εγώ προσπάθησα με το σπίρτο μου να του ανάψω τη φωτιά. Άρα αυτός έχει πάρει χαμπάρι το εξής, ότι μπορεί να μην το άναψε τη φωτιά, αλλά κάπως έτσι ανάβει φωτιά. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε κάτω subscribe στο YouTube, κάντε κάποιο ερώτημα. Μπορούμε να βοηθήσουμε κόσμο. Είμαστε πολλοί και μπορούμε να βοηθήσουμε κόσμο. Πρώτα απ' όλα η αγάπη. Αγάπη για τον εαυτό μας, αγάπη για τους γύρω μας.